είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε μαζί μας και καλεσμένο έναν άνθρωπο τον οποίο, εντάξει, τον ξέρουν και μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Είναι ο Βασίλης Βρούτσιας. Γιατί με κοιτάξεις λίγο παράξενα? Θα μπορούσε να πεις αντί για είμαστε ευτυχείς, να πεις έχουμε βαρεθεί να τον ακούμε 7-8 χρόνια τώρα. Όχι ρε, εντάξει, εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα. Μου αρέσει να ακούω τους ανθρώπους. Καλησπέρα. Καλό μήνα και όλα τα υπόλοιπα. Πώς είστε, όλοι είμαστε καλά, όλα εντάξει? Μια χαρά είμαστε. Αν ξέρεις ότι κάνει ζέστη και δεν βρέχει. Ναι, εντάξει, αυτό με τη βροχή είναι πρόβλημα, νομίζω. Ή δεν είναι πρόβλημα? Δεν είναι πρόβλημα. Γιατί δεν είναι πρόβλημα? Ανησυχεί κανείς? Πιστεύω ότι ανησυχεί πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν κατά πόσον εξωτερικεύεται αυτό. Ναι. Στις κατηδίαν συζητήσεις σίγουρα εξωτερικεύεται. Υπάρχει ανησυχία. Ειδικά αν συζητάς με κόσμο της, που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, το βλέπεις στα μάτια τους συνεχώς. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο εμείς τώρα που δεν ασχολούμαστε άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, το νιώθουμε και σαν, πώς να το πω, επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή όταν προφανώς είσαι στο Νοέμβρη και κυκλοφορείς με το πουκάμισο και άστα, είσαι για μπάνιο όλη σήμερα. Δεν βρέχει και περιμένεις τη βροχή, τη θες τη βροχή, γιατί όλοι τη θέλουμε τη βροχή. Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μην τη θέλει τη βροχή. Και αυτό και επηρεάζει γενικά την καθημερινότητά μας, την ψυχολογία μας. Η ψυχολογία, αυτό είναι το βασικό. Ναι, η ψυχολογία είναι το θέμα. Από εκεί πέρα βλέπεις να ανησυχεί κανένας άλλος, γιατί ξέρεις, εκεί πάει η ερώτηση, αναγκαστικά θα πάει και στο πολιτικό τομέα. Βλέπεις να ανησυχεί κανένας άλλος. Γιατί το νερό πηγαίνει και σε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τους υδάτινους πόρους, αν θα έχουμε νερό δεν θα έχουμε, το καλοκαίρι πώς το βγάλαμε. Βλέπεις να ανησυχεί κανένας άλλος? Αυτό θέλω να σου πω. Νικότι, με το σίγουρο είναι ότι ανησυχούμε εμείς. Ναι. Σαν παράταξη και τώρα και ως πολίτες για τα νησιά μας, όλα αυτά τα χρόνια, αν είναι κάτι στο οποίο έχουμε επιμείνει πάρα πολύ, γιατί το θεωρούμε ζωτική σημασία για τη ζωή σε αυτό το νησί, είναι το θέμα της διαχείρισης του νερού. Έχουμε κάνει ακόμα και εκδηλώσεις με προτάσεις, με μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες προτάσεις. Έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές το Δήμο, έχουμε σχολιάσει, έχουμε κριτικάρει τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται ή ίσως δεν πορεύεται, αλλά από αυτό μέχρι το να γίνει και κάτι υπάρχει τεράστια απόσταση, δεν εισακούμαστε. Προφανώς, δεν εισακούμαστε, η απόσταση είναι μεγάλη. Δεν εισακούμαστε, λες και μιλάμε για κάτι το οποίο θα βλάψει στο νησί. Πρόσφατα πάντως μετρήσα, από ό,τι είδα κάπως μια οικονομική επιτροπή, κάπου ψηφίσαμε να δώσουμε πάλι 170.000 νομίζω για να γίνουν νέες γεωτρήσεις. Ισχύει αυτό ή όχι? Κάπου τόσα νομίζω τα χρήματα. Ναι. Άρα λοιπόν κάτι κάνουμε σαν δήμος. Άκουσα. Δεν είναι το τι κάνεις το ζήτημα. Ναι. Αν εξακολουθούμε να τρυπάμε χωρίς να κοιτάζουμε να βρούμε νέες πηγές νερού, και όταν λέω νέες πηγές νερού, θα το πω πάλι ξεκάθαρα, είναι η αφαλάτωση, έτσι. Σε μια περίοδο που δεν βρέχει, όχι τώρα, χρόνια πάνε πίσω. Ναι, θυμάσαι, εντάξει, σου θυμίζω ότι οι πρώτες καμπάνες που χτυπούσαμε ήταν το 2015-16. Ναι. Τότε. Ναι, την εκδήλωση που έγινε στο... Αυτό έγινε πιο μετά, αλλά σου μιλάω για την περίοδο, την πρώτη πολύ δυνατή ανομβρίας που ήταν νομίζω το 2016, που έβρεξε πολύ όψιμα, δηλαδή έβρεξε Απρίλη και σώθηκε εκείνη η χρονιά. Αλλά τα λέμε τόσα χρόνια, έχουμε κάνει αυτές τις προτάσεις, θα σου θυμίσω ότι μιλάμε για αφαλάτωση ήδη από το 2016. Ναι, και νωρίτερα μιλάγαμε, ρε παιδί μου. Υπήρχε περίοδος, όχι, εκεί πια μιλάς με βάση αυτό που βλέπεις να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ναι, μπράβο, ναι, υπήρχε ναι. δυνατότητα ακόμα και μίας τοποθέτησης, εγκατάστασης αφαλάτωσης, χωρίς, με fast track διαδικασία και με την προοπτική να πάρεις άδεια μετά, την είχαμε προτείνει στο Δήμο, καταλαβαίνεις τι προβλήματα θέλει αυτό εκείνη την περίοδο. Προφανώς. Και θα υπήρχαν και καθυστερήσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν τώρα. Πριν από 2,5 χρόνια, ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτηση αφαλάτωσης. Ναι, προεκλογικό ήταν το και οποίο... από τότε μέχρι σήμερα. Δεν έγινε τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Ναι. Έχει ξεχαστεί τελείως όλη αυτή τη στιγμή. Συζητάμε αυτή τη στιγμή μόνο για γεωτρήσεις. Μια αφαλάτωση η οποία χιλιάρα, είναι χιλίων κυβικών μέσα στην πόλη. Μετά από 3 χρόνια πάλι το ίδιο. Δηλαδή βλέπεις και. Πώς μπορείς, ακόμα και τουριστικά να το δεις, έτσι, ή για την ποιότητα τη δική μας ζωή, όταν βλέπεις ένα κοντέινερ εκεί πέρα, για ποιο λόγο? Ναι.
Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Ποιος είναι ο προγραμματισμός? Όμως... Και να σου θυμίσω κάτι τελευταίο, γιατί αυτό που θα σου πω τώρα είναι το βασικότερο από όλα. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά στα χρόνια που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Γιατί το ψηφίσαμε? Γιατί δέχθηκε ο Δήμαρχος να βάλει μέσα τρία θέματα από αυτά. Και τι είπαμε? Ότι αυτά τα τρία θέματα θέλουμε να βάλουμε μπροστά. Τρία θέματα. Για αυτό το χρόνο να ξεκινήσουμε, να δούμε ότι θα γίνει κάτι. Και τα άλλα τα μικρά στα αφήνουμε, να σου το πω έτσι. Δηλαδή δεν δίνουμε σημασία. Συζητάμε για τα βασικά έργα υποδομής. Χωροθέτηση λιμανιού, βασικό. Χωροταξικό. Και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων. Γιατί το να πηγαίνω να συνδέω με βάση ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι, εγώ έτσι θα το πω ξεκάθαρα. Ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι και να στιγμή θεωρώ ότι είναι καλό, καλό. Δεν το τσαδικό. Δεν το τσαδικό γιατί ενδεχομένως μόνο αυτό μπορούν να σκεφτούν. Και δεν το θεωρώ από άποψη χαζομάρας, δεν λέω κάτι τέτοιο. Όχι, δεν, από άποψη πολιτική, ναι, να το πω έτσι. Άποψη, ναι. Και σκέφτονται ότι θα συνδέσω όλο το νησί με όλες τις γεωτρήσεις, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή έχω πρόβλημα στη δυτική Νάξο να κατεβάζω το νερό από πάνω κάτω. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι μια προχειρότητα. Και αυτή η προχειρότητα δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Ναι, δημιουργεί πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Ναι, θα σου πω όμως από την άλλη ότι είναι η απάντηση. Αυτό δεν είναι ολοκληρωμένη διαχείριση νερού. Όχι, δεν είναι ολοκληρωμένη. Απλά είναι η κλασική απάντηση ότι πες μου πότε είχαμε πρόβλημα νερού φέτος ή πέρυσι. Πες μου, ποιο χωριό είναι αυτό? Καταρχάς, επειδή ακούω ότι δεν είχαμε πρόβλημα νερού φέτος. Ναι, είχαμε πρόβλημα νερού φέτος. Στον Ορκό, στην Αγία Παρασκευή, όσοι δεν είχαν δεξαμενές είχαν πρόβλημα γιατί πέφτει πίεση του νερού. Αν θέλεις να συζητάμε, δηλαδή, αν υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα. Ναι, παιδί μου, απλά ξέρω ότι. Ας μου πούνε ότι δεν υπήρχε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν πρέπει να περιμένω να δω πότε θα εξαντληθεί το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα για να πω ότι έχω πρόβλημα. Όχι, βέβαια, εννοείται ότι δεν. Και αν μη τι άλλο, κανείς δεν θα σου πει ότι όλα τα πράγματα πάνε μια χαρά σε σχέση με τα νερά στον υδροφόρο ορίζοντα. Και βάλε και την. Γενικότερα θα σου πει. Βάλε την υφαλμήρηση του λιβαδιού, Νικόδημε. Τεράστιο πρόβλημα αυτό και είναι κάτι το οποίο το έχει πει ακόμα και ο Νόκας, νομίζω, που είχαν φέρει κάποια στιγμή εδώ πέρα, που είναι ο πλέον αρμόδιος, νομίζω. Τα νερά του αποδείξεις τα νερά, ότι τα υπόγεια, συγγνώμη, τα υπόγεια νερά πρέπει να τα φυλάτουμε ως κόρνο οφθαλμού. Ναι. Είναι πόροι, μην ξεχνάμε ότι εμείς από εδώ θα περάσουμε και θα φύγουμε. Έρχονται και άλλες γενιές. Αν τις εξαντλήσουμε εμείς, είναι το πρόβλημα το οποίο ακούμε συνέχεια κάθε μέρα. Εμείς έχουμε και σκοπό, ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε, να κάνουμε και κάποια ημερίδα ή μια συζήτηση, η οποία πιστεύουμε ότι θα γίνει και μέσα από το διαδίκτυο και θα μπορεί να συμμετέχει και όποιος θέλει, η οποία θα έχει σχέση με το... Ξέρεις τι, φωνάζουμε τόσα χρόνια, θέλουμε στήριξη. Ειδικά για το θέμα του νερού, δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι η αντιπολίτευση, η δύναμη δημιουργίας έχει κάνει κοιλιά, λείπει, που είναι η αντιπολίτευση, αλλά γι' αυτό δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Έχουμε κάνει τα πάντα. Mm-hmm. Και είναι και ζωτική σημασία θέμα. Προφανώς. Θέλουμε στήριξη για όποιον πραγματικά πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό, γιατί υπάρχει πρόβλημα, και άλλες φορές και θέμα με την ποιότητα του νερού, όχι μόνο με την ποσότητα. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε στήριξη. Mm-hmm. Πρέπει να. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Δεν το λέω τώρα. Εσείς από τη μεριά σας βλέπω ότι το κάνετε. Μιλάω και από την κοινωνία. Πρέπει να νιώσουν ότι δεν είναι στο απειρόβλητο. Και ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με το αν ένα παρτέρι έχει μπλε λουλούδια ή πορτοκαλί λουλούδια ή αν ζωγραφίζουν τις πόρτες από τα σπίτια στην παλιά χώρα. Χρειάζονται και αυτό. Ή αν βάζουν διαβάσεις. Προφανώς και χρειάζονται, Νικόδημο. Όλα χρειάζονται. Αλλά το έργο υποδομής, το έργο το οποίο θα σου λύσει προβλήματα ζωής. Γιατί αυτό το αισθητικό, που δεν συζητάμε για το αν είναι όμορφο ή όχι, αυτό είναι άλλο παπαγγέλιο. Αυτό είναι παπαγγέλιο, είναι υποκειμενικό τελείως. Δεν μπορεί να μου παρουσιάζεται εμένα ως έργο τη στιγμή που δεν λύνονται άλλα που είναι αυτονόητα για το πώς θα ζήσεις εδώ πέρα, για το πώς θα ζήσουν οι επόμενες γενιές εδώ πέρα. Ναι. Όταν δεν μπορείς όμως να λύσεις εκείνα, τουλάχιστον να κάνεις αυτά τα απλά. Ξέρω κι εγώ. Όταν δεν μπορείς να λύσεις εκείνα, κάνε αυτά, αλλά μην το κάνεις και θέμα. Να σου το πω και έτσι. Να ενημερώσουμε μόνο ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει διακοπή ρεύματος μία ακόμα, γιατί ήρθε πριν από μερικά λεπτά στο κάστρο της πόλης, όλο σχεδόν το πρωί, από τις 8.30 μέχρι τις 12 νομίζω, θα υπάρχει διακοπή ρεύματος. Οπότε καλό είναι, μια που μιλάμε για το κάστρο, να είναι ενήμεροι και οι κάτοικοι, γενικά και οι εργαζόμενοι, γιατί γίνονται αρκετά πράγματα εκεί. Έχεις πάει καθόλου πάνω στο κάστρο να δεις τι γίνεται, αν έχουν βελτιωθεί πράγματα ή τι γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε το νησίδα το οποίο τρέχει πανικόβλητο. Έχεις πάει καθόλου εκεί? Από πότε να έχω πάει? Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ναι. Έχει αλλάξει καθόλου? Πώς είναι η κατάσταση λοιπόν? Δεν είδα κάτι το οποίο να είναι εξαιρετικά διαφορετικό, να σου πούνε αλήθεια, αλλά δεν. Πήγα και βράδυ, να σου πω. Α, εντάξει. Φώτα είχε. Πάλι τις φορές.
Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι υποφωτισμένα. 8.30 με 12.30 είναι η διακοπή στο κάστρο της χώρας Συνάκου, λοιπόν, είναι η ενημέρωση από το ΔΔΕ. Επειδή, συγγνώμη τώρα, επειδή ναι. βάζεις το θέμα του κάστρου. Η χώρα της Νάξου, το ξαναπεί κάποτε, ήμουνα από αυτούς, πιο πιτσιρικάς, από αυτούς οι οποίοι λέγανε όλα στη χώρα, με τη χώρα και υπάρχει η Νάξος και αλλού και όχι μόνο στη χώρα. Αυτό ξέρεις τι έχει δημιουργήσει. Τι? Έχει σκοτώσει τη χώρα. Γιατί το σκεπτικό του όλα στη χώρα έχει δημιουργήσει μια εντελώς χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξη, διόγκωση, υδροκεφαλισμό της πόλης, mm-hmm. του νησιού μάλλον, με προφανώς, το κεφάλι να είναι η πόλη. Και την ίδια στιγμή δέχεται πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει γιατί ο τρόπος που είναι διαρθρωμένη όλη η κατάσταση με τα αυτοκίνητα, με τα τραπεζοκαθίσματα, με χίλια δύο πράγματα, την κάνει σημείο στο οποίο θα έρθει όλος και δεν θα ξανάρθει. Θα μείνει ναι. στη μικρή Βίγλα, θα μείνει στο Καστράκι. Αυτό τώρα στο λέω με βάση. Φαντάζομαι και εσύ το έχεις ακούσει. Όχι, αυτό έχουμε, το βιώνουμε καθημερινά. Την ίδια στιγμή η χώρα έχει δύο χαρακτηριστικά, τρία θα σου πω εγώ, τα οποία είναι μοναδικά. Είναι το κάστρο. Καστρόπολη. Έτσι, είναι η γρότα, όλη η γρότα, μέχρι το Μπούργο, να σου το πω έτσι, από την Πορτάρα μέχρι να γυρίσεις. Ναι, όλη η βόρεια πλευρά δηλαδή. Μητρόπολη, Μπούργος, Βριακή, και είσαι και τον Άγιο Γιώργη. Mm-hmm. Δεν σου βάζω την παραλία καν. Όχι, δεν είναι. Η παραλία έτσι κι αλλιώς είναι. Σου βάζω τον Άγιο Γιώργη. Ναι. Αυτά τα τρία πράγματα, εμείς πώς τα έχουμε? Τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε προσέξει όπως πρέπει να τα προσέξουμε? Εγώ θα σου πω όχι. Mm. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι αυτά τα τμήματα της πόλης που για μένα, ειδικά το κάστρο, είναι το διαμάντι της πόλης και όλης της Νάξου. Ναι, μην ξεχνάς ότι είναι ένα από τα λίγα που υπάρχουν στην Κυκλάδες και στο Αιγαίο που είναι κατοικήσιμα σαν Καστρόπολη. Κατοικούνται 800 χρόνια ανηλικώς. Ναι, δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Μόνο στη Σύρο αν είναι, που δεν είναι κάστρο. Δεν τα έχουμε προσέξει όπως τα έχουμε προσέξει. Συζητάμε πιο πολύ για τις πατάτες τηγανητές, καλές πατάτες τηγανητές. Συζητάμε πιο πολύ. Μην παρεξηγηθούμε γιατί είμαστε και στο. Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα παντάς γενικά. Συζητάμε πιο πολύ για ζητήματα μέσα στη χώρα τα οποία είναι για το τραπεζοκάθισμα κτλ. Και ξεχνάμε την υπεραξία και το πλεονέκτημα που έχει η χώρα λόγω αυτών των πραγμάτων. Και μιλάμε από κυκλοφοριακά, από ποια κατάσταση έχει η χώρα, από το γεγονός ότι δεν μπορεί να περπατήσει κανείς σαν άνθρωπος το καλοκαίρι. Μιλάμε για τους τουρίστες, μιλάμε και για εμάς. Όχι, για εμάς, αυτό είναι αλήθεια. Το ζητούμενο όμως είναι ότι πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε όλα αυτά. Δηλαδή, τι κάνουμε και εμείς για να αναδειχθούν αυτά? Δηλαδή, κάνουμε κάτι εμείς ως. Ακόμα και ως αντιπολίτευση, κάνουμε κάτι περισσότερο για να πιέσουμε ώστε να αναδειχθούν αυτά, ή απλά βλέπουμε? Λοιπόν, από παλιά, από τα πρώτα χρόνια, ο γραφικός ο Βρούτσης και ο γραφικός ο Βασαλάκης, τι ζητάγανε όταν ερχόταν ένας προϋπολογισμός να ψηφιστεί ένα τεχνικό πρόγραμμα? Ζητάγανε ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Mm-hmm. Το επιχειρησιακό σχέδιο όχι με το σκεπτικό πως το βάζει ο νόμος, ότι πρέπει να κάνεις επιχειρησιακό σχεδιασμό για το έτος και για την πενταετία ή τετραετία, αλλά γιατί? Πρώτον, για να ξέρεις ότι έχεις ράγες τις οποίες θα βαδίσεις τα επόμενα χρόνια και δεν θα πηγαίνεις σπασμωδικά από τη μία κίνηση στην άλλη, χωρίς όμως να έχουν κανένα στόχο. Στόχο, ναι, σωστά. Έτσι. Και ο άλλος λόγος είναι για να μπορώ και να σε κρίνω. Ναι, δηλαδή, γιατί τώρα θεωρητικά δεν μπορείς να τον κρίνεις. Τώρα δεν μπορείς να τον κρίνεις. Όχι, δεν μπορείς να τον κρίνεις. Μπορείς να τον κρίνεις ότι δεν κάνει τίποτα, αν θέλεις. Αλλά πολιτικά, όταν ο άλλος τι κάνει, λέει: θέλω να πάω το καράβι εκεί. Mm-hmm. Για να πάω το καράβι εκεί, θα διαγράψω αυτή τη ρότα. Ναι. Στην πορεία αυτού του ταξιδιού, θα πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες κινήσεις. Αν αυτές τις έχεις προγραμματίσει και δεν τις κάνεις ή δεν τις κάνεις καλά. Μπορείς να ασκήσεις κριτική. Εκεί θα ασκήσεις κριτική με βάση το στόχο. Τώρα δεν ασκήσεις κριτική με βάση το στόχο, γιατί δεν υπάρχει στόχος. Υπάρχουν απλά σπασμωδικές πρόχειρες κινήσεις. Mm-hmm. Στο ζήτημα λοιπόν αυτό που λες, τι θα πρέπει να κάνουμε, είναι αυτό, είναι το πλάνο. Είναι το σχέδιο. Και δεν μιλάμε για την πενταετία μόνο. Όχι, είναι. Εμείς πάντα είμαστε της λογικής ότι πρέπει να σχεδιάσεις 30 χρόνια μπροστά. Mm-hmm. Αυτό το σκεπτικό. Και πάνω σε αυτό. Συγγνώμη για την κόδημα. Και πάνω σε αυτό χτίζεις. Και το λέω κατά καιρούς, ο πετυχημένος δήμαρχος δεν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τα πιο πολλά έργα. Είναι αυτός ο οποίος θα σχεδιάσει και θα κάνει πιο πολλές μελέτες για να υλοποιήσουν οι επόμενοι. Ναι, ένα από τα προβλήματα που υπάρχει στην Άξο ή στο Δήμο Νάξο είναι η απουσία μελετών. Γιατί όλοι λένε, φέρτε μου τις μελέτες για να μπορώ να τις κάνω. Και από την άλλη λες, πού είναι μελέτες, γιατί δεν έχουμε και άνοιξαν τα προγράμματα και τα χάσαμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα θεματάκι. Η αντιπολίτευση από την άλλη μεριά, θα σου πω το εξής. Ξέρεις, καμιά φορά κάνεις και απολογισμό. Mm-hmm. Το μέχρι τώρα απολογισμό. Το τι έχεις πετύχει. Θεωρώ ότι έχουμε πετύχει πράγματα, αρκετά πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς, παίζουμε λίγο κατενάτσιο.
Ναι, αλλά είναι ο ρόλο που παίζει. Και όταν λέω κατενάτσιο, με την έννοια ότι προσπαθεί να κάνει πράγματα, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Γιατί δεν είσαι εσύ ο οποίο έχει στα χέρια σου. Εσύ όμως θεωρητικά έχεις τη δυνατότητα να παρεμβαίνεις και να λες ότι αυτό γιατί δεν το κάναμε, ή εκείνο γιατί δεν το κάναμε. Δεν αυτό κρίνεις... που είχατε πει προχθές γιατί δεν το κάνατε. Κρίνεις ότι δεν το έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Ειλικρινά δεν το λέω. Όχι, δεν σου είπα ότι δεν το έχετε κάνει. Το θέμα είναι όμως κατά πόσον αυτά που λέτε οι άλλοι τα αντιλαμβάνονται. Θα σου πω. Με αυτό και αν θέλεις να κλείσουμε το θέμα. Όχι, πλέον, ναι, γιατί λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς, οπότε θα περάσουμε μετά. Θα το πω γρήγορα. Μιλάμε για πολιτική. Έτσι. Η κάθε παράταξη κατεβαίνει με ένα πρόγραμμα με κάποιους ανθρώπους που ψηφίζεται. Ναι. Εμείς έχουμε επιλέξει να συμμετέχουμε με όρους πολιτικής. Ναι. Φαντάζομαι δεν έχεις ακούσει τίποτα να υποσχόμαστε ρουσφέτια προεκλογικά ή οτιδήποτε, ούτε να έχουμε κανένα τρελό budget όταν κατεβαίνουμε σε εκλογές για να διαθέσουμε. Δεν το ξέρεις, ναι. Φαντάζομαι θα το ξέρεις. Όχι. Ναι. Λοιπόν, ασκούμε πολιτική με όρους πολιτικής. Mm-hmm. Άρα και θέλουμε να ψηφιζόμαστε με όρους πολιτικής για να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και να προσφέρουμε πράγματα δημιουργικά. Έτσι. Ναι. Την ίδια στιγμή όμως έχεις παραδείγματα που σου αποδεικνύουν ότι η άλλη, η παράταξη του Δημάρχου, δεν λειτουργεί με όρους πολιτικής, λειτουργεί με όρους... Ας, να μην πω με τι λειτουργεί, θα πω με μη πολιτικής. Δηλαδή όταν βλέπεις ξαφνικά, παράδειγμα, το συζητάγα προχθές με κάποιον στο Φιλότη. Από τότε που ήρθε ο Μανώλης ο Μαργαρίτης μέχρι σήμερα, πες μου εσύ, quiz, ή να πάρει ένα τηλέφωνο τώρα να απαντήσει ένα έργο υποδομής σε όλη την Δρυμαλία. Ένα έργο υποδομής στην Δρυμαλία. Θα σου πει τον παιδικό σταθμό. Τώρα. Θα σου πει τον παιδικό σταθμό. Ένα παιδικό, πες μου άλλο. Θα σου πει το κλειστό γυμναστήριο. Πού το κλειστό γυμναστήριο. Τρολάρεις τώρα. Όχι, δεν σε τρολάρω. Είναι σαν το μετρό Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ναι. Μα υποτίθεται ότι είναι αυτά τα πράγματα. Τα οποία ένα έργο υποδομής. Και με αυτό, με την έλλειψη έργου υποδομής, εγώ βλέπω να ανεβαίνει στην Δρυμαλία η παράταξη του Γιάννου Μαργαρίτη, το ίδιο πράγμα είναι. Βλέπω τον Νίκο Ροσουντερή. Και μπράβο, του πήρε 2.000-2.500 σταυρούς. Και προσψήφισε με ρεκόρ. Δηλαδή από 800 ξέρω εγώ πήρε 2.500. Τι έκανε. Αλήθεια τώρα, τι έκανε. Αυτό πρέπει να μας το πούνε. Όχι ο Νίκος, τον Νίκο, δηλαδή, το ξέρει ότι τον εκτιμάω κιόλας. Αλλά πολιτικά, τι κάνουνε και παίρνουνε. Δηλαδή, τι βλέπει ο κόσμος. Καμιά φορά να ρωτιέσαι. Ναι. Όχι ότι εγώ είμαι καλύτερος, δεν θα συζητήσω αυτό, αλλά τι κάνει ο άλλος. Τι προσφέρανε στη Δρυμαλία, παραδείγματος χάρη, όλα αυτά τα χρόνια και έχουν αυτές τις ψήφους. Άρα, δεν συζητάμε σε όρους πολιτικής. Στο χωριό μου, στο Φιλό, τι έχει γίνει που υπάρχει αυτή η δύναμη. Ναι, η υπόσχεση ότι θα φτιάξουμε ένα. Η μόνη δύναμη λοιπόν, επειδή μου λες τι μπορεί να γίνει, η μόνη δύναμη είναι να τους αλλάξεις. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Η πίεση, είναι να σου το πω διαφορετικά, αν όχι να τους αλλάξεις, να τους κάνεις να φοβηθούν για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, ή τέλος πάντων να προσπαθήσουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Δια της. Ναι. Διαμαρτυρίας. Διαμαρτυρίας. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαμαστικό διάλειμμα, γυρίζουμε αμέσως μετά γιατί έχουμε και τη συνέχεια. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ στον Aegean Voice. Είμαστε λίγο μετά τις 1:34, 1:30 μάλλον, ζητάω συγγνώμη. Έχουμε περάσει λοιπόν 4 λεπτά μετά. Είμαστε στην εκπομπή Goal στη Σέντρα εμείς. Και επειδή είμαστε στην εκπομπή Goal στη Σέντρα εμείς, να βάλουμε και λίγο αθλητικά. Έχουμε και άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τα αθλητικά. Τι ομάδα είπαμε ότι είσαι? ΑΕΚ. ΑΕΚ, Βασίλης Βρούτσης λοιπόν είναι μαζί μας. Αμέσως ο άλλος εκεί, αυτός είναι Ολυμπιακός, να το ξέρει. Όλοι έχουμε τα λαθάκια. Να ορίστε, έκανε και το δάχτυλο. Το έχει μείνει από τότε που το έκανε ένας παράξενος τύπος, ένας Τζοβάνι και τέτοια πράγματα. Ναι. Πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο φέτος? Βλέπεις καθόλου ποδόσφαιρο? Εννοείται βλέπω. Ανελιπώς. Εντάξει, πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα? Ενδιαφέρον. Ναι. Είναι ενδιαφέρον. Καλύτερο από πέρυσι μέχρι τώρα. Είναι καλύτερες και οι μικρομεσαίες ομάδες και οι πρώτες ομάδες. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Γκρινιάζουν πάντα. Δηλαδή προχτές πάλι έγινε σκηνικό με τη διαιτησία και τέτοια. Ναι, έλα. Θα συζητήσουμε για αλφα. Είναι μέσα στο μοναδικό πρωτάθλημα που έχει αλφα και β' ομάδες στην ίδια κατηγορία. Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πώς βλέπεις την κίνηση με την Αγία Σοφιά για την ΑΕΚ? Ωραία κίνηση, δεν είναι? Επιτέλους να έχει ένα γήπεδο. Γιατί οι ομάδες περισσότερες δεν έχουν δικά τους γήπεδα. Κάτι που είναι κακό για την ελληνική ποδοσφαιρό. Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα να έχει μια ομάδα το γήπεδο του. Mm-hmm. Συζητητή, άλλη αίσθηση. Mm-hmm. Χωρίς το ΑΚΑ δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Όχι, δηλαδή, δεν είναι στάδιο, είναι ξεκάθαρα. Αυτό το έχουν πει όλοι. Είναι στάδιο και είσαι. Δηλαδή δεν νιώθεις, παιδί μου, την ανάσα του, ναι, του οπαδού.
Τώρα έτσι όπως φτιάχνεται η γεια σου, ποια την έχεις δει καθόλου που βάλανε και τις τέσσερις φιγούρες? Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό. Ήθελες μάνταλο και τσιάρτα. Πες μου, γιατί ο Μανώλης αυτό έγραψε και ο... Τσάρτα. Θα θυμάσαι ο Νίκος Αγγελίδης, τον έγραψε πολύ ωραία. Το θυμάσαι τον Νίκο, έφυγε στην Άξο. Ότι έχω πάει η τεχνολογία τόσο μπροστά που θα μπορούσε να βάλει τέσσερι οθόνε και να εναλλάσσονται τα πρόσωπα. Ναι. Αντί να βάλει τέσσερι. Που εντάξει, είναι θηρία οι άνθρωποι. Προφανώ. Οι τέσσερι. Αλλά έχουν βγει και άλλοι. Ναι. Και πριν και μετά. Ναι. Και θα πρέπει με κάποιο τρόπο. Εντάξει, αν μπορεί να τα αλλάξει. Να το ξαναπάλει. Αλλά εντάξει. Ανά δύο χρόνια να βάζει κάποιον. Μικρή σημασία. Μικρή σημασία. Ωραία είναι. Πιστεύει ότι. Είναι κοινό, ναι, εντάξει, ναι. Πιστεύει ότι το νέο γήπεδο θα βοηθήσει περισσότερο την ΑΕΚ στο να αναπτυχθεί? Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι, με την έννοια ότι και πλέον, ξέρεις, όταν υπάρχει το γήπεδο και στο συγκεκριμένο γλάσιο καινούργιο γήπεδο, θα έχει περισσότερο κόσμο σίγουρα πιο συχνά. Θα έχει λόγο κόσμο να πηγαίνει πολύ περισσότερο. Γιατί το ΑΚΑ δεν είναι ένα μέρος στο οποίο θες να πας. Ναι. Καταρχάς, αν πας στο ΑΚΑ Γενάρη, μήνα εντάξει, με αέρα ή βροχή, φεύγεις με άρρωστος. Ναι, εντάξει, τα έχω ζήσει αυτά και τα ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Τώρα έχει πάει αλλού το πράγμα με το ποδόσφαιρο και με τις ιδιοκτησίες και με τους... Ναι. Τώρα, δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά δεν θες να τα πολύ συζητάς, γιατί είσαι, είσαι συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα, αλλά μετά άμα κάτσεις και σκέφτεσαι τι υπάρχει από πίσω, ξενερώνεις και λες, ξαναβλέπω. Εντάξει, okay. Οπότε ας μην τα συζητάμε πάρα πολύ, ας βλέπουμε εκεί λίγο φωτός να περνάει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα άλλο γήπεδο, το οποίο είναι εδώ στην Άξο. Έχουμε και εδώ εντυπωσιακές εγκαταστάσεις αθλητικές. Χρόνια τώρα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ από ό,τι θυμάμαι. Τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω έχουν γίνει 3-4 γήπεδα, έγινε το 8x8, έγινε το κλειστό πάνω στο Φιλότι, νομίζω να κατασκευάστηκε και ένα κλειστό που θα φτιάχναμε στο Σαγκρί, δεν ξέρω τι έγινε. Το έχουμε. Έχω ακούσει που λες. Α, το έχεις ακούσει. Για το Σαγκρί δεν το έχω ακούσει. Ναι, κάποια στιγμή έπεσε και αυτό στο τραπέζι. Πώς σου φαίνεται λοιπόν όλη αυτή η ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών στην Άξο? Είναι η κουβέντα που ξεκίνησες πριν, δηλαδή στο πλαίσιο δεν υπάρχουν μελέτες για να προχωράνε. Κάποια στιγμή έρχονται μελέτες. Αλλά φεύγουν τα λεφτά. Τα προγράμματα έχουν φύγει. Έχουν κάνει γεια. Καμιά φορά. Έχουμε και, σύγχρονο, έχουμε και κολυβητήριο στην Απείρανθο. Καμιά φορά. Ποιο λες το Μαυρομύρε στο γήπεδο? Γιατί λογιάζουν τα νερά. Το είδα αυτό. Λοιπόν, καμιά φορά όταν αναφέρομαι σε άλλα νησιά, σε άλλους δήμους, δεν αναφέρομαι ούτε ως ζήλια ούτε για να πικάρω κάποιον. Αναφέρομαι απλά γιατί έχουμε παρόμοιες ανάγκες, ίσως και μεγαλύτερες. Έχουμε αντίστοιχους δήμους σε ό,τι έχει να κάνει τη στελέχωση των υπηρεσιών. Απλά έχουμε διαφορετική, όπως παντού, πολιτική. Διαφορετική πολιτική, διαφορετικούς ανθρώπους να ηγούνται των δήμων. Αλλά και προσέγγιζομαι εδώ, θα σου πω. Έχουμε και διαφορετικό τρόπο πίεσης που ασκείται από τις ομάδες μερικές φορές. Δηλαδή αυτό που έκανε η Σαντορίνη, να πει ότι εγώ δεν ανεβαίνω κατηγορία στη Super League 2 για να παίζω στην Άξο, αλλά μένω στην κατηγορία που είμαι, πέφτω δηλαδή κατηγορία για να πιέσω το Δήμο ώστε σε ένα χρόνο να μου κάνει γήπεδο. Ποιος το έχει κάνει εδώ στην Άξο? Έπιασε εκεί. Υποτίθεται ότι το τρέχουν λίγο περισσότερο γιατί μπήκε η περιφέρεια μέσα και έβαλε λεφτά. Γίνεται ένα παιχνίδι πάντως εκεί. Έγινε κίνηση όμως από την ομάδα. Ποια ομάδα το έχει κάνει αυτό? Κοίτα. Για να βάζουμε λίγο και έτσι, τον κάθε θεσμό, τον κάθε φορέα εκεί που πρέπει να μπαίνει. Mm-hmm. Πέρα από, τα σωματεία, υπάρχουν και οι γονείς. Ναι. Δηλαδή το σωματείο εκφράζει κάπως, αλλά οι γονείς εκφράζονται διαφορετικά. Ναι, προφανώς. Έτσι. Στο Φιλότι, αυτή τη στιγμή είναι από τα υπόλοιπα χωριά της Νάξου πέραν της χώρας, είναι ένα κέντρο, είναι μια εστία με... αθλητισμό έντονο, ναι. Ποδόσφαιρο, στίβο, τα πάντα. Στίβο και βόλεϊ. Ναι, ναι. Όταν όλοι αυτοί οι γονείς αναγκάζονται να φέρουν τα παιδιά τους, είτε έρχονται με άλλα αυτοκίνητα, είτε με λεωφορεία από εκεί πάνω, και να πηγαίνει κάθε χρόνο στην πίτα του συλλόγου του Φιλωτίου ένας δήμαρχος ή ένας αντιδήμαρχος και να λέει του χρόνου αυτό, δηλαδή βουλευτής καλοχαιρέτας και βάλε, ας πούμε. Ναι, τελείωσαν. Πριν τον κορονοϊό, τον τελευταίο χρόνο του είχαν δώσει και όνομα. Αντιδήμαρχος έδωσε το όνομα, το πούμε, Γιάννης Βρούτσης. Α, μπράβο. Έτσι, για κάποιο λόγο. Υπάρχει όνομα δηλαδή στο κλειστό. Ναι, του δώσαν και όνομα. Μπράβο. Είναι σαν το μετρό της Αλονίκης, ακριβώς ναι, το ίδιο. Ναι, μπράβο. Ωραία, λοιπόν, δεν το ήξερα αυτό, πραγματικά. Υπόθηκε μέσα, υπήρχε κόσμος, του δώσανε και όνομα. Ωραία. Λοιπόν, και από κάτω χειροκροτάνε. Ναι. Όταν στο κάνουν αυτό επί μια 7ετία, 8ετία, του χρόνου θα ξεκινήσει και συνεχίζεις και χειροκροτάς, κάτι τρέχει.
Σίγουρα δεν θα πιεστούν πάντως. Ε, προφανώς. Σίγουρα δεν θα πιεστούν, ναι, να το κάνουν. Πάμε σε κάτι πιο ειδικό για το, για το κλειστό. Αυτή τη στιγμή τα σωματεία τα οποία ασχολούνται με τον κλειστό, με το αθλητισμό κλειστού χώρου, είναι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Παναξιακό, είχαμε καταργήσει το αντρικό βόλεϊ για αυτόν τον λόγο. Ναι. Γιατί δεν φτάνανε για τα παιδιά και για την ομάδα στην Α2 που ήταν στη. Που σωστά. Και καταργήσαμε και καταργηθήκε μια περίοδο το γυναικείο μπάσκετ. Mm-hmm. Είχαμε κάνει κάποιες επιλογές στα σωματείο τότε. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, γυρνάω τα χρόνια πίσω και είναι ανεπίτρεπτο αυτό που είχαμε κάνει τότε. Ναι, ήταν όμως λειτουργικό, τότε... χρηστικό εισαγωγικά για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα. Ναι. Όχι η ομάδα, το κλειστό. Το κλειστό. Το κλειστό. Sorry. Από τότε μέχρι σήμερα, από τότε που γίνεται το κλειστό στην Άξο μέχρι σήμερα, στην Πάρο έχουν γίνει δύο. Ή μάλλον έχει γίνει ένα. Και ετοιμάζεται και το και δεύτερο. Ετοιμάζεται και δεύτερο. Mm. Η Πάρος με πολύ λιγότερες ανάγκες από την Άξο. Και ποσοτικές λιγότερες, αλλά και αποστάσεις και διαφορετικές. Όσον αφορά και το επίπεδο των ομάδων. Έτσι. Όλα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται εκεί να τα κάνουν και εδώ να μην μπορούν? Στη Σουηδία είναι, στην Ελλάδα είναι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί θα σου πει, α, ήταν η εκκλησία που έδωσε το γήπεδο και το χώρο και γι' αυτό το κάναμε. Επειδή ακούω διάφορα τέτοια και τα άκουγα πρόσφατα και για ένα άλλο θέμα για το παιδικό σταθμό στο Φιλό, ότι ζητήσαν να βρουν χώρο και δεν βρήκανε. Ναι, είναι κλασική ερώτηση αυτή. Ναι, δεν βρίσκουμε χώρο. Ή όταν πας να κάνεις μια επέμβαση, μια επένδυση ενός εκατομμυρίου ή 700.000, δεν θα βρεις ένα ακίνητο με 100.000. Για να πας να κάνεις μέσα αυτή τη δαπανηρή υποδομή. Και σε κάθε περίπτωση στο Φιλό ότι υπάρχει ο χώρος. Και σε κάθε περίπτωση πάλι θα ξαναπώ και το έχω ξαναπεί και ας μου πει καθένας ό,τι θέλει. Αντί να πάμε να επενδύσουμε σε ένα κλειστό γήπεδο στο Φιλό των 2 εκατομμυρίων, προτιμώ χίλιες φορές να φτιάξουμε αυτό, να το αναβαθμίσουμε και να φτιάξουμε δύο προπονητήρια. Ένα πάνω και ένα κάνω. Δύο πολύ πιο φθηνές κατασκευές για να έχουν τα παιδιά να κάνουν προπόνηση χωρίς να βρέχονται και χωρίς να τα παίρνει ο αέρας. Και να μην υπάρχει ζήτημα ποιος θα πάει να σκοτώνουν τα σωματεία μεταξύ τους, να σκοτώνονται με τον υπάλληλο του κλειστού και να απειλεί όπως ο Παναξιακός στο μπάσκετ δικαίως. Ότι δεν, ναι, δεν είναι μορφή πίεσης. Ναι, είναι αυτό που έκανε και η Σαντορίνη. Ότι δεν κατέβω για να τη λένε ιστορία. Και ναι, κάθε χρόνο συζητάμε, δεν έχουμε κονδύλι. Μήπως πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Εγώ γιατί ξέρω κλειστό έχουμε. Συγγνώμη, Νικόδημε, κλειστό έχουμε. Και το κλειστό δεν γεμίζει σε κάθε Κυριακή. Ελάχιστες φορές είχε γεμίσει επί Α1 κατηγορία, ναι, στο πόλεμο, ναι, κάποια στιγμή όταν πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Και την πρώτη χρονιά του ΑΠΑΣ μετά έπεσε ο κορονοϊός, οπότε δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και χώροι υπάρχουν και στο Φιλότι και στο γυμνάσιο, να το πω ενδεικτικά για εδώ, για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση του αθλητικού χώρου του γυμνασίου. Έχουν ξαναυποθεί από αυτά και έχω διαβάσει και από τον Στράτο Φουτάκουλου και από τον Στέφανο τον Κληρονόμο. Τα έχουν πολλοί άνθρωποι, δεν τα λέω εγώ πρώτη φορά, δεν είμαι. Mm-hmm. Κάνω τον προφήτη. Αλλά υπάρχουν τρόποι, εμείς κολλάμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο για να πούμε, κοιτάξτε τι μεγάλο γήπεδο θα κάνουμε κτλ. Αλλά είναι, αυτό το έργο είναι μακέτο. Αυτό ακριβώς είναι. Εντάξει, εδώ θα κάνω κάτι τώρα, το οποίο. Ναι, είναι κάτι το οποίο. Όχι, δεν είναι, νομίζω μπορεί να το έχεις ακούσει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά σε μία από τις τελευταίες επισκέψεις που έγιναν περιφέρειας και Δήμου, όσον αφορά το περίφημο 8x8 ή το γήπεδο. Το μπάσκετ, υπήρξε η πρόταση από την περιφέρεια, εγώ σας δίνω 300 χιλιάρικα, τα έχετε cash μπροστά σας, κασέρι που λένε στην αγορά, φτιάχτε το γήπεδο και η απάντηση του Δήμου ήταν όχι, δεν το θέλουμε τα 300 χιλιάρικα, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μακέτο, οπότε θα περιμένουμε πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και τότε θα το φτιάξουμε. Αυτό για το κλειστό ? Ή για το 8x8? Και, ή το ένα ή το άλλο. Σου έχω 400 χιλιάρικα, ναι. Είναι 300 χιλιάρικα πάρτα, εντάξει, τώρα τα έχω κασέρι. Εντάξει, φτιάξε το 8x8 και μετά βάλε τα υπόλοιπα που θέλεις, γιατί από ό,τι ξέρω η θέληση του Δήμου είναι να κάνουμε μακέτο έργο, πώς έκανε η Μύκονο με πέτρες, ιστορίες από εδώ και πέτρινα και όλα τα υπόλοιπα. Μπελβεντέρα. Μπράβο, όλα τα υπόλοιπα, το οποίο θα κοστολογηθεί γύρω στο ένα κάτι, αυτό όλο αυτό το πράγμα. Και λέει, ωραία, αφού δεν θέλετε εδώ, δεν θα παίρνετε 400.000 να κάνετε κλειστό. Χάνονται γενιές. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω. Ναι, χάνονται γενιές. Και η απάντηση που ήταν πάλι από το Δήμο, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό, ήταν πρώτα θα κάνουμε το ένα και μετά το άλλο. Ναι, αλλά 300.000 λέει θα φύγουν αύριο το πρωί. Δεν πειράζει, λέει θα βρούμε μετά. Μετά κάθεσαι και σκέφτεσαι, τι κάνουμε τώρα. Χάνονται γενιές, είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή χάνονται γενιές από τον αθλητισμό. Ναι, πολύ απλά. Γιατί... με ό,τι μπορεί να συμπαρασύρει αυτό. Και λες, τι γίνεται τώρα, γιατί το κάνουμε αυτό. Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο θέμα, πώς θα διαχειριστεί κάποιος όλη αυτή την ιστορία. Εσείς δεν μπορούσατε να κάνετε, παραδείγματος χάρη, αν είσαι σε αυτή τη θέση.
Καταρχάς. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές η αντιπολίτευση έχει ένα πλεονέκτημα. Λέει πολλά. Λέει ναι. πολλά γιατί είναι τσάμπα, όπως έχει πει και κάποιος. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, αλλά είναι πολύ εύκολο και το έχει πει. Αυτό που λέω εγώ είναι πιο τσάμπα από αυτό που λένε αυτοί όμως. Δηλαδή, κατάλαβες. Okay. Είναι πολύ πιο φθηνό αυτό που λέω εγώ. Πόσο μπορεί εύκολα να μπορούσε δηλαδή, να το κάνεις. Ρίχτε το πάνω μου. Ζητάω να κάνετε κάτι πολύ πιο μικρό από αυτό που θέλετε να κάνετε και ρίχτε το πάνω μου. Απλά να γίνει κάτι. Γιατί ξαναλέω, χάνονται γενιές. Mm-hmm. Περνάνε τα χρόνια, χειροκροτάμε το χ, ψ, αντιδήμαρχο και δήμαρχο που έρχονται και μας λένε ότι θα κάνουμε κλειστό και απλά δεν γίνεται τίποτα. Και το ψηφίζουμε. Ωραία. Υποδομές, γιατί είναι ένα θέμα τεράστιο. Συγγνώμη, επειδή ναι. μιλάς για υποδομές. Γύρω από το χώρο του κλειστού, άσε το 8x8 που θέλω να κάνω τώρα. Από πότε έχει γίνει? Έχει γίνει από το 2001. Νομίζω ότι ήμουν εδώ πέρα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει ο Βασιλακόπουλος. Τι ήταν να κάνουμε? 2001, τα 10. Από κάτω έχει έτοιμες τα αποχετευτικά συστήματα για τα νερά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Είχε τις κολόνες προβολής με τα σχηματιστές, ιστορίες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο αυτή, φταίνε και η προηγούμενη η θητεία. Δηλαδή, ναι, όταν είναι, 21 χρόνια έχεις ένα χώρο, ο οποίος δεν ξέρω αν έχεις τα σχέδια, έχει ξέρω εγώ γήπεδα μπάσκετ. Το ξέρω, τένις, δηλαδή, είχε το τένις, αυτά θυμάμαι το τένις. Και βλέπεις ένα χώρο ο οποίος είναι ένα. Πάρκινγκ. Όχι πάρκινγκ, κακό πάρκινγκ. Κακό πάρκινγκ. Με λακκούβες και χώμα και κράσπεδα και τέτοια. Τι συζητάμε, δηλαδή αυτό το απλό. Αυτό είναι απλό. Μην μου πει κανείς ότι αυτό είναι, λέει πολλά η αντιπολίτευση, γιατί είναι τζάμπα. Συγγνώμη, δεν κάνα τρομερό έργο. Όχι, τίποτα. Γιατί πρόσεξε την υποδομή, την έχεις ήδη. Ναι. Πρέπει να κάνεις το υπόλοιπο. Δηλαδή έχεις. Και μην ξεχνάς ότι την περίοδο είμαστε έργα. Και οι δύο στον Πανεξιακό. Έτυχε να είμαστε διοίκηση κάποια στιγμή και οι δύο, νομίζω. Πέτυχε. Υπήρχε η πρόταση να φτιάξουμε ένα μπαλόνι με 80 χιλιάρικα και ένα προπονητήριο απέναντι. Ακριβώς. Τα 80 χιλιάρικα τα οποία μπορούσαμε να τα είχαμε βάλει θεωρητικά κι εμείς. Αν έχει γίνει. Είναι ναι. να αρχίσεις, δηλαδή. Επειδή λες τι θα κάνει αντιπολίτευση. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Όταν ταξιδεύεις, όταν κυκλοφορείς, πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Όταν εγώ που είμαι στην αντιπολίτευση, κυκλοφορώ κάπως στην Αθήνα ή στο Βόλο ή οπουδήποτε και έχω στο μυαλό μου, ας πούμε για το κλειστό, βλέπω ένα κλειστό εκεί και λέω να αυτό, για να το ψάξω και το έχω ψάξει. Και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο που ασχολούνται με τα κοινά, άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά του αθλητισμού. Έχουν κάνει προτάσεις. Έχουν ακουστεί? Δεν έχουν ακουστεί. Και το ότι δεν έχουν ακούσει κρίνεται τουλάχιστον από το αποτελέσματο. Αλλά ξέρεις, δεν δέχονται για να συζητήσουν. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. Όχι, αλλά συζητήσει δεν γίνονται. Και αν του κρίνουμε, συγγνώμη, υπάρχουν περιπτώσει που του κρίνουμε και δεν απαντάνε καν. Ξέρει γιατί δεν απαντάνε καν? Γιατί θεωρούν ότι εντάξει, άστο να λέει, θα περάσει. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι γενικότερο, δεν μόνο στα αθλητικά, είναι γενικότερο στην πολιτική μα και αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, και είναι μια απαξίωση προς όλους μας. Δηλαδή, είτε κάνετε εσείς καταγγελίες, είτε κάνουμε εμείς καταγγελίες ή ρεπορτάζ, οτιδήποτε, η απάντηση που παίρνουμε είναι: ελάτε μωρέ, ποιος σας διαβάζει, ελάτε μωρέ, εντάξει, άστο θα περάσει και τέτοια πράγματα. Δεν είναι πολύ ενοχλητικό? Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Είναι ενοχλητικό γιατί τι γίνεται? Εμείς και εσείς και εκείνοι, όλοι μας, που απευθυνόμαστε, σε όποιον και να μιλάμε, απευθυνόμαστε στην κοινωνία, στην πραγματικότητα. Μήπως η κοινωνία είναι τελικά πολύ αδιάφορη για την καθημερινότητά μας? Ακριβώς αυτό είναι. Άρα, από τη στιγμή που εμείς μιλώντας, εγώ μιλώντας σε σένα, δεν μιλάω σε σένα, μιλάω στους ακροατές. Όταν μιλάμε με τον Δήμαρχο και έχουμε κάποιες αντεκλήσεις, για να μας ακούσουν και ο κόσμος. Δεν τσακωθούμε έτσι, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Ξέρεις, δεν έχει νόημα γιατί δεν φτάνουμε και δεν διαφωνούμε και δεν καταφέρουμε καν να διαφωνήσουμε. Όταν λοιπόν μέσα από αυτά τα οποία λαμβάνει η κοινωνία, τα οποία δεν ξέρω, μπορεί να μην τα δίνουμε και εμείς σωστά. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό, μπορεί να μην δίνουμε σωστά. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αλλά όταν από αυτά που λαμβάνει η κοινωνία, το τελικό πόρισμα που βγάζει είναι είτε δεν ασχολούμαι, άστους εκεί και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου στο τέλος, ή άσε να μην μπλέκομαι γιατί άμα μιλήσω θα με. Ξέρεις, είναι και μικρή κοινωνία και έχουμε και αυτά. Σωστά. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται ότι τους βλέπουν μέσα στο παραβάν. Δηλαδή τέτοιες καταστάσεις. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε, εντάξει. Όταν λοιπόν η κοινωνία είναι αδιάφορη τη στιγμή που ακούει κάποια θέματα όπως αυτά που συζητάγαμε πριν για τις απευθείας αναθέσεις αυτές. Ναι. Το οποίο βλέπει ο άλλος ότι γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν είπε κανείς ότι είναι παράνομα. Αλλά είπαμε αυτό με το. Είναι η μικρή τοπική κοινωνία που κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα δεχτεί, ρε παιδί. Η γυναίκα πέρα. Του Κέσσαρος δεν πρέπει μόνο να είναι τίμη, αλλά και να φαίνεται. Να φαίνεται. Έτσι. Αυτό το να φαίνεται είναι. Αυτό το να φαίνεται, υπάρχει και αυτό το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπεις πράγματα, δηλαδή πόση γκρίνια ακούω σε κατηδίαν συζητήσεις για το νερό, για το πάρκινγκ, για το αεροδρόμιο, για το ένα, για το άλλο, αλλά όταν έρχεται η ώρα. Της δημόσιας έκφρασης της άποψής σου, η οποία μπορεί να εκφράζεται είτε μέσω, να εξωτερικεύεται είτε στις εκλογές, είτε σε μια δημόσια συζήτηση,
είτε μέσω Facebook. Το Facebook μας έχει σκοτώσει λίγο, sorry. Θα σου πω. Το Facebook μας έχει σκοτώσει και λέμε πάρα πολλά πράγματα για ανούσια ζητήματα και δεν λέμε τίποτα για ουσιαστικά. Ναι, γι' αυτό σου λέω μας έχει σκοτώσει. Έτσι, τίποτα. Ναι. Γιατί φοβάται, υπάρχει ο χωροφύλακας του Facebook, υπάρχουν άνθρωποι της παράταξης του. Γενικότερα, άνθρωποι που τους άρεσε, τα κοιτάζουν. Οι οποίοι κάθονται και κοιτάζουν ποιος έκανε like και πού. Mm. Και μετά σου λέει, ο χωροφύλακας του Facebook. Είναι μια μορφή δικτακτορίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Επειδή έχω 4 λεπτά περίπου, χοντρικά είναι, θα σου κάνω την πιο απλή ερώτηση που υπάρχει. Έχουμε συμπληρώσει 2 χρόνια δημοτικής παράταξης. 2 χρόνια μάλλον από τις εκλογές θητείας. Μπορείς να κάνεις ένα μίνι απολογισμό της παράταξης, δύναμης, δημιουργίας, αν είστε ικανοποιημένοι, δεν είστε ή θα θέλετε να κάνετε κάτι άλλο που δεν μπορούσατε να κάνετε? Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Τους εαυτούς μας φαντάζομαι εννοείς. Ναι, από τους εαυτούς. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θεωρείς ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να έχει άλλη μορφή, είστε ενοχλημένοι? Έχω μια δικαιολογία. Ναι. Την οποία, η οποία όμως δεν θα αποτελέσει πανάκια για το γεγονός ότι δεν είμαστε, για την εν γέννη παρουσία μας. Είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό. Ναι. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία για εμάς. Απομακρύνεσαι από τα πάντα, καλός ή κακός. Απομακρύνεσαι από τον φυσικό σου χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, απομακρύνεσαι από το χώρο που κάνεις τον έλεγχο στις υπηρεσίες κτλ. Κυρίως όμως απομακρύνεσαι από τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχεις αυτή την άμεση επαφή που έχεις υπό φυσιολογικές συνθήκες, που θα θυμάσαι, κάναμε και συναντήσεις σε χωριά, κάναμε διάφορα πράγματα. Ναι. Αυτά όλα σταματήσαν. Αυτό λοιπόν ανταπάντεχα και μας βάζει σε ένα λίθαργο, κακός, δεν το συζητάμε, από τον οποίο ας πούμε ας το αφήσουμε πίσω και να προχωρήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε μέχρι μας έδειξε όμως κάτι, μας βοήθησε όμως σε κάτι η πανδημία. Για πρώτη φορά η συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν στον αέρα. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως να το ήταν περισσότεροι άνθρωποι. Μπορεί να μην υπήρχε αυτή η φυσική τριβή μέσα σε μια συνεδρίαση, αλλά με κάποιο τρόπο άκουσαν πράγματα όσοι ήθελαν να ακούσουν μέσα από αυτή την ιστορία. Δεν είναι κάτι άλλο και αυτό? Ό,τι μπορεί να προσφέρει στον πολίτη, στον άρθει πιο κοντά στην διαδικασία αυτή, είναι καλό. Mm. Αλλά αυτό δεν ήταν, μας βοήθησε η πανδημία από σπόντα. Γιατί το λέω? Γιατί ζητάμε να γίνουν, να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από τότε που μπήκαμε στο Συμβούλιο. Δηλαδή περάσανε 6 χρόνια και έπρεπε να πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας για να, όχι, για κάναμε, να γίνει αυτό. Από ό,τι θυμάμαι κάναμε και μια-δυο live παρουσιάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και αν θυμάσαι είχε γίνει πανικός, γιατί ενώ είχαμε κάνει το αίτημα για να κάνουμε τη συνεδρίαση. Με τον Άξο Πρέσ, λες. Ναι, με την ιστοσελίδα. Είχαμε δεχτεί την επίθεση γιατί είχε πέσει στη δική σου πρόταση να γίνουν. Νομίζω ότι σε είχα βάλει εγώ. Που λέγανε ότι σε είχα βάλει εγώ. Το θυμάσαι και την ημέρα. Ότι σε είχα βάλει εγώ να μεταδίδει. Μπράβο. Και σε ρωτούσαν από ποιο σταθμό είστε, κύριε. Ναι, μερικές φορές είναι. Κάτι το οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει αυτό να γίνεται. Αυτό είναι ο υπαρκτός σουρεαλισμός που λέμε. Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο. Όταν αφού δεν θα στην άξο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κανονικά για να το κάνει πρώτο η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή να μεταδίδει ζωντανά όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, επειδή κάποια στιγμή θα επανέλθουμε, βέβαια τους βολεύει που είναι έτσι, να ξέρει. Ναι, εντάξει, προφανώς. Σε άλλους Δήμους νομίζω ξεκίνησε. Δηλαδή στο Δήμο Σύρου έγινε πρόσφατα, έγινε βέβαια στο μεγάλο το επιμελητήριο και συνεδρίαση. Ναι, απλά σου λέω για τις Κυκλάδες, ό,τι έγινε εκεί. Θα σου πω το εξής. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ίσως και στην πρώτη-δεύτερη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αυτής της θητείας, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει την διαδικασία για να πάρουμε όλο ό,τι χρειάζεται τον εξοπλισμό για να γίνεται η αναμετάδοση κανονικά από το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει, τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ. Αλλά αν μη τι άλλο, και από τη δική σας, γιατί και εσείς το χρειάζεστε αυτό το πράγμα, νομίζω πρέπει να πιέσουμε όλοι. Όταν με το καλό ξαναπάμε στις διαζώσεις συνεδριάσεις, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, μην πάμε σε ένα και χάσουμε το άλλο. Ναι, σωστά. Είναι πολύ πιθανό γι' αυτό. Και το χειρότερο είναι ότι, ξέρεις, με τις τελευταίες 2 συνεδριάσεις άλλαξαν πάροχο, δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανάλι, και πλέον δεν υπάρχει αποθήκευση. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι γι' αυτό. Το λέω τώρα γιατί το έχω ακούσει πολλές, εννοείται ναι, βολεύει κτλ. Βολεύει θεωρητικά, αλλά. Το θέμα είναι υποχρεωμένο, δεν είναι ούτε για την αναμετάδοση. Ούτε για το θέμα δημοκρατία. Ναι, 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 και για να κλείσω λιγάκι το κομμάτι των συνεδριάσεων, έχουν τύχει πάρα πολλές φορές, Νικόδημε,
στις οποίες, φορές στις οποίες λέω από μέσα μου ότι καλύτερα που δεν τις δείχνει, που δεν τις βλέπει ο κόσμος. Ναι, γιατί είναι θέμα και πολιτισμού μας. Έτσι. Με αυτά που λέγονται ή ακούγονται και διαπραγματευτικά, αυτά που ακούστηκαν την περίοδο του συζήτηση για το Μανώλη Γκλέζο, για το σχολείο, νομίζω ήταν από αυτά που δεν. Ναι, εντάξει. Και άλλες φορές είναι τόσο πολιτικά χαμηλό το επίπεδο. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι χαμηλά. Δηλαδή δεν μπορείς να διαφωνήσεις, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει σημείο να διαφωνήσεις. Κλείνω γρήγορα, γιατί είπε κάτι χτες ο Βαγγέλης ο Κατσαράς μετά από μια ερώτηση της Ειρήνης στο σταθμό σε σχέση με τις υποδομές. Λέει λοιπόν ότι εμείς προσπαθούμε, κάνουμε πάρκινγκ γύρω-γύρω, κοντά στην πόλη κτλ. Αυτό για εκείνον και για την παράταξη αυτή είναι κάτι το φυσιολογικό. Ναι. Όμως το φυσιολογικό δεν θα πρέπει να είναι αυτό. Το φυσιολογικό είναι το εξής. Αφήνω τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Πάμε μπροστά. Ρε παιδιά, όταν έχεις και κάνεις πάρκινγκ οικόπεδα, τα οικόπεδα αυτή τη στιγμή και ειδικά έτσι όπως έγινε η κατάσταση, κάποια στιγμή θα χτιστούν. Ναι, προφανώς. Άρα λοιπόν θα τον νοικιάσεις για 2 χρόνια και στον 3ο χρόνο θα σου πει: όπου μεγάλε, τώρα θα χτίσω. Με βοήθησε και ένα οικονομικά πειραματικά. Ναι, μπράβο. Θα χτίσω. Άρα πάπαλα αυτό το οικόπεδο. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν για να μην έχεις τέτοια προβλήματα και πολλά άλλα προβλήματα? Πρέπει να κάνεις σχέδιο πόλης. Τι είναι το σχέδιο πόλης? Είναι... Ξαναπάμε πάλι πίσω στην αρχή. Είναι αυτό το σχέδιο. Δεν είμαστε γραφικοί, ρε παιδιά. Μόνο έτσι γίνονται. Σωστά. Κάποτε μας είχε πει ο Λιανός ότι ο δήμαρχος γραφειοκράτης, επειδή ζητούσαμε να γίνουν μελέτες στα νερά. Τέλος πάντων, το κλείνω. Σχέδιο πόλης λοιπόν, γιατί με το σχέδιο πόλης μπορείς να κάνεις απαλωτριώσεις, μπορείς να φτιάξεις πλατείες σου, μπορείς να φτιάξεις τους χώρους σου, τους κοινόχρηστους, όπου θες και δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να σε δω την Κυριακή στο γήπεδο, γιατί είδα τώρα την ανακοίνωση. Απάς Νάξου, Έσπερος, 1:30 το μεσημέρι. Ιστορική. Ιστορική αναμέτρηση, γιατί έρχεται ο Έσπερος Καλλιθέας. Νομίζω μέχρι και εσύ ξέρεις, κύριε Μπαλωμένο, έχεις δει αγώνες. Ο Έσπερος έχει παίξει Ευρώπη, για όσους δεν ξέρουν. Έχει παίξει, δηλαδή, είναι ομάδα Α1, είναι ομάδα η οποία έχει μια ιστορία. Και είναι καλό να πάμε να δούμε, γιατί είναι ένας όμιλος που είναι εντυπωσιακός με βάση τα ονόματα που έχει. Παπάγου, Έσπερος. Πάει καλά κιόλας. Ναι, είναι καλά πάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρούτση, για την παρέα που μας έκανες. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.